centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Αντωνίου, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα κύριε Νετσούλη, καλημέρα και στους αγροτές μας. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά για την προηγούμενη μέρα της Παναγιάς, μια που δεν είχαμε την ευκαιρία. Και για την προσωπική σας γιορτή φυσικά. Και για την, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές όλων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους για τις ευχές τους, για την αγάπη τους, και αυτή η αγάπη μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, να ασχολούμαστε και να προσπαθούμε για το καλό της Βορειοελλάδας, της Μακεδονίας μας, αλλά κυρίως της Καστοριάς μας. Η Καστοριά που πλήττεται, όπως που μέρα ακριβώς της είπατε, Παναγιάς χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Χτυπήθηκε πολύ άσχημα η περιοχή της Πτελέας Κρανοχωρίου με απίστευτο χαλάζι, ένα χαλάζι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και ίσως να μην ξαναδούμε. Να ευχηθούμε να μην ξαναδούμε, γιατί όντως όταν συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία της πράσινης συμφωνίας, μια πράσινη ανάπτυξη, που εκεί ζητάμε ως Ελλάδα επίσης κάτι που αφορά πάρα πολύ την Καστοριά, να ενταχθεί και το κομμάτι της γουνοποιίας ως πράσινη παραγωγή ενδυμάτων και όχι ως πλαστική γούνα. Σε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί οι φορείς για να αλλάξουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος που βλέπουμε, που επιφέρει σημαντικά φαινόμενα που ειλικρινά πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που προέχει φυσικά είναι να είμαστε άμεσοι, προέχει να είμαστε δίπλα στον κόσμο, στις μεγάλες αυτές καταστροφές, και πάνω σε αυτό συντονισμένοι όλοι οι φορείς, προκειμένου να έχουμε άμεσα καταγραφή και αποζημίωση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή. Αυτή την ώρα γίνεται η καταγραφή. Ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγο θα πάμε και Πτελέα να συνομιλήσουμε εκεί. Ωραία. Χαίρομαι που όλοι μαζί συμβάλαμε έτσι ώστε να έχουμε μια μεσότητα, αντιπεριφέρεια, δήμαρχος της περιοχής, όλοι μαζί έτσι ώστε να έχουμε σήμερα τα κλιμάκια ελέγχου καταγραφής προκειμένου... Για τα οποία τι κάνατε, κυρία Αντωνίου? Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την διαδικασία προκειμένου να αποζημιώσουμε. Ναι, ναι. Αλλά το πιο σημαντικό, η αμεσότητα, κυρία Νατσούλη, αφορά στο ότι πλέον καταγράφονται έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις εργασίες τους. Χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση. Ακριβώς. Και χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό οφείλω να πω ότι επικοινωνούμε όλες αυτές τις προσπάθειες, όλοι μαζί, μετά από αίτημα της περιφέρειας χθες το πρωί από τον κύριο Σαββόπουλο. Ναι. Συντονιστήκαμε τα Υπουργεία προκειμένου να έχουμε άμεσα σήμερα κλιμάκια καταγραφής των ζημιών στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χαρδελιά και όλους που πολύ γρήγορα στείλανε τα κλιμάκια προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί που επλήγησαν, και θέλω να σταθώ δίπλα τους, ότι θα είμαστε δίπλα τους σε όλες τις προσπάθειες, έτσι ώστε να μπορέσουν γρήγορα να φτιάξουν τις στέγες των σκηπιών. Και μάλιστα χθες ήταν μια μέρα που σε κάποιες περιοχές έβρεχε στην Καστοριά. Φανταστείτε να γίνει αυτό ακριβώς, με ανοιχτές σκεπές. Τώρα τι έχει να γίνει? Σκεπές. Λοιπόν, το μείζον και το άμεσο ήταν αυτό, να γίνει καταγραφή, να έρθουν κλιμάκια προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών. Μάλιστα. Άκουσα, είπατε, συντονιστήκαμε, χρησιμοποιήσετε πληθυντικό αριθμό νωρίτερα μετά από το αίτημα της περιφέρειας κτλ. Υπάρχει μια δήλωση του κ. Τζικαλάγια, επιτέλους, δύο θαυμαστικά, ας σταματήσουμε όλοι τον αγώνα για να πάρουμε λίγη δόξα και ας κοιτάξουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, δημοσιοποιώντας και την αλληλογραφία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Υποδομών, τον κ. Καραγιάννη. Μάλιστα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλοι μαζί εύχομαι ο καθένας να κάνει από την πλευρά του τις ενέργειες που πρέπει για το καλό των πολιτών και της Καστοριάς. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όλοι μαζί
Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταλάβει ο κόσμος ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση την οποία υπηρετούμε, ο καθένας από το πόστο που έχει ταχθεί, προσπαθεί για το καλό του τόπου του. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε μαζί μας τώρα, γιατί σε λίγο θα Θα θέλω να βάλω και άλλα πράγματα, κύριε Νατσούλη. Ναι. Πέρα από το ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια ζητήματα και εδώ στην περιοχή με την κατάργηση της ΔΕΣ, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που προέχει για την περιοχή μας στην Καστοριά, και θέλω να το θέσω, είναι κυρίως επειδή βλέπουμε ότι τα κρούσματα του κορονοϊού ξανά ανεβαίνουν μετά την χαλάρωση και το άνοιγμα της αγοράς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε το νοσοκομείο μας με ιατρικό προσωπικό, με νοσηλευτικό προσωπικό, με ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και στην Καστοριά, όπως κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε την πρότασή μας για το Ταμείο Ανάκαμψης που έρχεται μπροστά μας, τα 32 δις, τα πρώτα 32 δις που έρχονται, έτσι ώστε να διεκδικήσει η Καστοριά αυτό που της αξίζει. Χθες μιλώντας, ας πούμε, και με τον υφυπουργό, τον νέο υφυπουργό χωροταξίας ενέργειας, τον κύριο Ταγαρά, εισηγηθήκαμε με πρόταση που έγιναν από το Σύνδεσμο Συνεταιρισμών, Δασικών Συνεταιρισμών, να έχουμε και ένα πρόγραμμα επιδότησης προκειμένου οι συνεταιρισμοί μας να εξυγχρονιστούν. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες για όλα τα ζητήματα. Ναι, τουλάχιστον για το νοσοκομείο ένας πνευμονολόγος για το νοσοκομείο. Δεν έρχεται ούτε καν αυτός που είχε, μια γυναίκα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είχε δεχτεί καταρχήν τη θέση. Ένα πνευμονολόγο τουλάχιστον στο νοσοκομείο. Ας αφήσουμε λοιπόν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας, μου λέτε, και να ασχοληθούμε με τα σημαντικά ζητήματα. Να πάμε λίγο, και επειδή σε λίγο θα έχετε για την ΔΕΘ μια τηλεδιάσκεψη, και επειδή σαν Καστοριά εξαρτώμαστε και έχουμε ουσιαστικά συνέτερο ή σύμβουλο την ΑΔΕΘ και για τις δικές μας εκθέσεις εδώ και τα Fair Shopping Festival, τα οποία έχουν ανακοινωθεί για φέτος, θα δούμε πώς θα γίνουν και τι θα γίνει ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω θα ματαιωθεί η ΔΕΘ και θα επηρεάσει αυτό και την Καστοριά. Τα δεδομένα μέχρι τέλη Ιουλίου ήταν ότι θα πραγματοποιηθεί η ΔΕΘ με τα πρωτόκολλα λόγω κορονοϊού. Αντιλαμβανόμενοι όμως την κατάσταση και την επανερχόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός στις 10 νομίζω Αυγούστου, να πάμε σε ακύρωση της ΔΕΘ, προκειμένου να μην δημιουργηθούν φαινόμενα συγχρονισμού και έτσι να έχουμε μια διαδικασία που πιθανά να μας οδηγήσει σε μεγάλη διασπορά. Είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά η φετινή χρονιά, το φετινό καλοκαίρι. Θα πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα, αυτά που μας προτείνουν οι ειδικοί, αυτό που μας ανέδειξε την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας ως μια χώρα που μπορεί να ανταποκριθεί σε φαινόμενα πανδημίας που χώρες προηγμένες και με ισχυρά συστήματα υγείας δεν τα κατάφεραν. Νομίζω ότι ενωμένοι οι Έλληνες και ακούγοντας τους ειδικούς μπορούμε να καταφέρουμε. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Με μια ακύρωση της ΔΕΘ αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η περιοχή της Θεσσαλονίκης πλήττεται οικονομικά. Βεβαίως. Εκατομμύρια, όχι πολλά. Θα πρέπει να δούμε, γι' αυτό έχουμε σήμερα τις συσκέψεις, τις τηλεδιασκέψεις και με τους φορείς όλους της Θεσσαλονίκης, αλλά και μετέπειτα με το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να δούμε πώς θα αντιποκριθούμε στα νέα δεδομένα που έρχονται λόγω του κορονοϊού. Πάνω σε αυτό όμως, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει και την πραγματοποίηση του Fair Shopping Festival? Γιατί το ξαναλέμε, είναι η ΔΕΘ, είναι σύμβουλός μας, έχει τεχνογνωσία στην διοργάνωση. Το ξέρω και ήμουνα εκεί μαζί όταν γινόταν αυτή η συνεργασία. Τι θα γίνει εδώ? Ως βουλευτής τότε της περιοχής και ειλικρινά έβαλα και το μικρό Λιθαράκι μαζί με τον Γιάννη τότε τον Κοριτζίδη και την ΔΕΘ τον κύριο Τζίκα, που τον είχα και πρόεδρο στο ΣΕΤΕ. Νομίζω ότι να ευχηθούμε ότι τα κρούσματα και θα τηρηθούν τα μέτρα τα οποία μας προτείνουν οι ειδικοί και θα έχουμε μια ύφεση του φαινομένου της πανδημίας. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να μας επιτρέψει να πάμε στη διοργάνωση της εκδήλωσης που θέλει ο Σύνδεσμος Γονοποιών. Παρ' όλα αυτά, έχει προταθεί από τον αρμόδιο Υπουργό
εξωτερικών, τον κύριο Φραγκογιάννη, προς τους φορείς της Γούνας. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονική για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τη Νότια Κορέα να μπει στην αγορά την ηλεκτρονική της Γούνας. Ο κύριος Φραγκογιάννης το πρότεινε στους φορείς, το πρότεινε σε μένα. Οι φορείς της Γούνας μπορούν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, προκειμένου τουλάχιστον αρχίζει να έχουν κάποια προσπάθεια ανάκαμψης αυτού του φαινομένου, ναι, που πρέπει, η Γούνα το τελευταίο χρόνο πρέπει να ξανανοίξουν τα γουναράδικα ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι ήδη υπάρχει πρόταση από την κυβέρνηση, περιμένουμε τους φορείς της Γούνας προκειμένου να συγκροτήσουν μια ομάδα επιχειρηματιών που ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει ετοιμάσει εδώ και 2 μήνες περίπου το Υπουργείο Εξωτερικών, να γίνονται τέτοιες, μακάρι να μας επιτρέψουν οι συνθήκες και ο κορονοϊός να γίνει και κανονικά η διεθνής έκθεση, αυτό το Food Festival του Συντέρου, ναι, μακάρι. Ναι. Και ίσως αλλά αυτό δεν εξαρτάται που... ούτε από τη θέληση τη δική μας, ούτε από τη θέληση του συνδέσμου. Εξαρτάται, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα φαινόμενα που βλέπουμε της πανδημίας, που δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Ήδη βλέπουμε ότι ο ιός αντέχει το καλοκαίρι και βλέπουμε και σε όλες τις χώρες του κόσμου να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και πάλι. Να ευχηθούμε λοιπόν να έχουμε σύντομα καλά νέα, να ευχηθούμε να τηρούμε τα μέτρα προκειμένου να μειώσουμε τη διασπορά, να μην πάμε σε φαινόμενα που είδαμε την προηγούμενη περίοδο σε διάφορες χώρες, κρατώντας όλοι και ακούγοντας τους ειδικούς, φορώντας τις μάσκες μας, προστατεύοντας να μην μαζευόμαστε σε μεγάλες εκδηλώσεις. Είναι μια χρονιά δύσκολη, την οποία θα πρέπει ενωμένοι να ανταποκριθούμε, γιατί το 2021, μετά την, φαντάζομαι και εύχομαι, το εμβόλιο, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να δημιουργηθεί η οικονομία αυτή που ούτως ή άλλως είχαμε σχεδιάσει όλο το προηγούμενο διάστημα και ήμασταν έτοιμοι να εκτιναχθεί αν δεν είχαμε το φαινόμενο της πανδημίας. Κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι τώρα σε λίγο, γιατί πρέπει νομίζω να κλείσουμε, γιατί σε λίγο λεπτά μπαίνετε στην τηλεδιάσκεψη. Μόνο μια ερώτηση. Σίγουρα θα συζητηθεί και τα αντισταθμιστικά που ζητάει η ΔΕΘ για τη μη πραγματοποίηση. Και γιατί το λέω αυτό? Αν είναι εφικτό να δοθούν, το λέμε γιατί και ο δήμαρχος του Άργους, ο κ. Κυπαπτσόγλου, κάποια στιγμή είχε πει ότι αν δεν γίνει το πανηγύρι, που είναι το σημαντικότερο εσόδιο του Δήμου Άργους, με το οποίο με 500.000 φτιάχνουν πράγματα εκεί κάθε χρόνο, θα ζητήσει και ο ίδιος αντισταθμιστικά ή κάποια χρήματα, μια αποζημίωση. Είναι εφικτό να γίνουν αυτά? Αυτό ακόμα δεν μπορώ να το ξέρω. Θα το δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Κατατίθονται προτάσεις από τους τοπικούς φορείς. Θα ακούσουμε σήμερα όλους τους τοπικούς φορείς. Στην συνάντηση θα είναι και ο Υπουργός ο κ. Καράγουλου και ο Δήμαρχος της πόλης και ο κ. Ζιζικώστας, όλοι οι φορείς της πόλης, προκειμένου να δούμε ποια είναι τα αιτήματα και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που θα έχουμε σε αυτή την σύσκεψη. Με οτιδήποτε νεότερο τα ξαναλέμε, κυρία Αντωνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ εκεί στους κατοίκους της Τελεάς να έχουν γρήγορα την αποζημίωση. Εδώ θα είμαστε να βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί. Όπως ήρθαν γρήγορα τα κλιμάκια, έτσι να έχουμε και γρήγορα αποζημίωση. Και γρήγορα πραγματικά. Είμαστε δίπλα. Η Καστοριά χρειάζεται όλους, όλες τις δυνάμεις της, προκειμένου να ανακάμψει και να προχωρήσει. Τον πληθυντικό αριθμό τον χρησιμοποιήσατε πολλές φορές, σήμερα τον κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τσούλη. Καλημέρα. Σέντρα.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.